μία συνάντηση με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με αναδόχους των έργων, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει για το 2012 είναι η απορρόφηση ενός ποσού των 100 εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ, που θεωρούμε ότι πρέπει κάθε μέρα να είμαστε σε εγρήγορση, κάθε μέρα να μην την αφήνουμε χαμένη, ούτως ώστε να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα και να μπορούμε να πάρουμε και προσθετικούς πόρους. Εάν δούμε το 2011, πήγαμε ικανοποιητικά, υπήρχαν περιθώρια για καλύτερα πράγματα να κάνουμε, όμως λόγω και του καιρού δεν μπορέσαμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρά το ότι τον Δεκέμβρη πληρώσαμε 55 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ, να σας πω ότι σήμερα είναι στους λογαριασμούς 22 εκατομμύρια, είναι στις τράπεζες 22 εκατομμύρια, άρα πρέπει να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα. Δεν μπορούμε να υπάρχουν χρήματα και να μην τα απορροφούμε. Και γι' αυτό κάναμε τη συνάντηση αυτή. Θα γίνει και αντίστοιχη Χανιά με Ρέθυμνο, ούτως ώστε όλη η τεχνική μας να είναι δίπλα στα έργα, να, όπου υπάρχουν προβλήματα να τα ξεμπλοκάρουμε, και οι ανάδοχοι των έργων να αναλάβουν τις υποχρεώσεις, αυτές που απορρέουν από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να φέρουμε προσθετικούς πόρους στο νησί. Και μπορούμε. Είναι όλα τα έργα τα οποία είναι στο ΕΣΠΑ, σε επίπεδο Κρήτης, από βιολογικούς, από υδρεύσεις, από πολιτισμό, από αναπλάσεις, από τα ΟΣΑΠΗ, από την οδική ασφάλεια, όλα τα έργα τα οποία είναι εγκεγκριμένα και τα οποία πρέπει να απορροφήσουμε τους πόρους, ούτως ώστε να μπορούμε να φέρουμε προσθετικούς πόρους. Ήδη την προηγούμενη χρονιά φέραμε προσθετικούς πόρους, γιατί δεν είναι μόνο το περιφερειακό πρόγραμμα, μπορούμε από το επιχειρησιακό να έχουμε προσθετικούς πόρους στο νησί. Ήρθαν σημαντικοί πόροι για βιολογικούς ειδικά, και θεωρώ ότι επειδή έχουμε βάλει ως στόχο την διαχείριση των απορριμμάτων να την ολοκληρώσουμε τη φετινή χρονιά με ένταξη έργων, όπως επίσης και όλους τους βιολογικούς που είναι έτοιμοι, μπορούμε με την εγρήγορση αυτή, με τη συνεργασία, και είδατε ότι είναι όλη η μηχανική μας δίπλα μας, έχουμε μια άρεστη συνεργασία και δεν αφήνουμε ούτε μια μέρα χαμένη. Των 100 εκατομμυρίων που έχουμε για τη φετινή χρονιά. Όμως δεν πρέπει να μας αρκεί μόνο το ποσό αυτό. Είναι ένας δύσκολος στόχος. Δεν είναι εύκολος στόχος των 100 εκατομμυρίων. Εμείς θεωρούμε όμως ότι επειδή υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και εάν και οι ανάδοχοι των έργων τρέξουν περισσότερο τα έργα, γιατί υπάρχουν πόροι, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι 22 εκατομμύρια στις τράπεζες. Άρα μπορούν να απορροφηθούν άμεσα από τη στιγμή που έχουν προχωρήσει τα έργα και έχουν πιστοποιηθεί οι λογαριασμοί. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι υπάρχουν οφειλές, ούτε μία δικαιολογία, το ξανατονίζω. Όπως επίσης και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχουν εξοφληθεί το σύνολο των λογαριασμών που υπήρχαν το Δεκέμβρη του 2011. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από πλευράς των αναδόχων των έργων. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και λόγω του χερού, υπάρχουν κάποιες με τις υπηρεσίες που ίσως καθυστερούν κάποιες υπηρεσίες για να προχωρήσουν κάποιους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. Όμως γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συζητούμε. Είδατε ότι όλο τον προηγούμενο χρόνο είμαστε σε συνεχή επαφή πάλι με τις υπηρεσίες για να πετύχουμε το στόχο αυτό που ήταν τα 80 εκατομμύρια που έπρεπε να απορροφήσουμε. Πετύχαμε αυτό το στόχο. Για το φετινό όμως, για τη φετινή χρονιά, πρέπει να πάμε και παραπάνω. Κύριε Ναουτάκη. Αυτό πρέπει να δούμε, ότι κάθε τρίμηνο πρέπει να δίνουμε πόση απορρόφηση έχουμε. Η κάθε μέρα είναι διαφορετική. Δεν είναι τα προγράμματα αυτά όπως ήταν το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο ή το δεύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι οι καταστάσεις διαφορετικές. Άρα εμείς από την πλευρά τη δική μας, αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει μαζί με τις υπηρεσίες μας, μαζί με τους Δήμους και τους φορείς που υλοποιούν προγράμματα, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Ήταν